Πάμε στην επόμενη ζωντανή σύνδεση, καθώς μια νεαρή γεωπόνος μας δείχνει το δρόμο και γενικά δείχνει το δρόμο της σύγχρονης παραγωγής και της σύγχρονης καλλιέργειας. Πάμε να εστιάσουμε λίγο στα αρωματικά φυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφο, ένα ξεχωριστό θέμα, όχι μόνο για τα αρωματικά φυτά και το τι δίνουν στον άνθρωπο, τα πολλαπλά ωφέλη και στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά να εστιάσουμε λίγο στη θέληση μιας νεαρής κοπέλας της νέας γενιάς να κάνει τη διαφορά μέσα από την καινοτομία και την προσπάθεια και να ξεχωρίσει. Πάμε στοιχείο, πολλά τα παραδείγματα και στην Κρήτη. Είναι η κυρία Αργυρό Κουτσουράδη. Σωστά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τη Μυροβόλευσιο. Να μιλήσουμε στον ενικό, η αλήθεια είναι τώρα. Θα υποκριθούμε αν μιλήσουμε στον πληθυντικό. Αργυρό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και να μας περιγράψεις λίγο και τα φυτά που βλέπουμε. Εγώ αρχικά ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι στο χωριό μου, στο Χαλκείο Σισιού, ανάμεσα στα Κρήτα μάμας, ναι. Όλα δικής μας καλλιέργειας βιολογικά. Είναι ένα έτσι ανερχόμενο προϊόν, θα έλεγα, μάθη για την γκουρμέ κουζίνα. Μπορώ να πω ότι είναι από τα best seller προϊόντα μας. Είναι ένα προϊόν το οποίο το βάζουμε σε άλμη, αλάτι, ξύδι και νερό, ναι. Τοποθετημένα σε βαζάκια και καλλιεργούμε και αυτό και την κάπαρη και καλλιεργούμε και άλλους 13 κωδικούς αποξηραμένων βοτάνων, όπως ρίγανη, ο διόρμος όπως θα δείτε από εδώ, το φρασκόμηλο και ελουίζα, λεβάντα όπου έχουμε στα, από κάτω χωράφια μας, ρίγανη, τσάι του βουνού και άλλα διάφορα είδη. Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών είναι κατά κάποιο τρόπο το μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Είναι μία διέξοδος μετά από μία περίοδο που έχουν δοκιμαστεί η παραγωγή, η οικονομική κρίση, η επιδημιολογική κρίση, πτώσεις στις τιμές, αύξηση των πρώτων υλών. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι εάν δημιουργήσεις μία κάθετη μονάδα και αν βρεις το κλειδί της προστιθέμενης αξίας και των αγορών τόσο στην Ελλάδα αλλά τόσο και στο εξωτερικό, νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και ναι, για εμένα νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθεί. Οι προοπτικές είναι αρκετές και βέβαια ο συνδυασμός με καινοτομία, όρεξη και αγάπη για αυτό που κάνει. Ξέρεις, η νέα γενιά γυρίζει την πλάτη με φόντο τα πολλαπλά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, σε αντίθεση με σένα που παρά το νεαρό της ηλικίας σου αποφάσισες να επενδύσεις, να μείνεις, να προσπαθήσεις. Νομίζω ότι αρχικά η νέα γενιά θέλει κίνητρα, πρέπει να δοθούν κίνητρα στη νέα γενιά. Πρέπει να ανανεωθεί ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα μας και να παρτιστεί από καταρτισμένους επιστήμονες, νέους εμπιστήμονες. Έτσι θα συνδυαστεί και η γνώση τόσο στο χωράφι όσο μετέπειτα σε συνδυασμό και στο επιχειρήν όταν μιλήσουμε για μια μεταποιημένη, μια κάθετη μονάδα. Εάν φύγουμε και λίγο από την οτροπία του όλοι να μπούμε στο δημόσιο και όλοι να έχουμε μία θέση στο γραφείο, νομίζω ότι ο πρωτογενής έχει πολλές προοπτικές και πρέπει να γυρίσουμε σε αυτόν. Σε επίπεδο χείου υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά να ασχοληθεί με τη γη? Στη χείο έχουμε αρκετά την καλλιέργεια της μαστίχας. Σωστά. Άλλωστε είναι και το μοναδικό προϊόν. Πιστεύω ότι η μαστίχα μας έχει τον δρόμο της, έχει άλλωστε το δικό της δρόμο πάρει. Θα έχει και άλλα προϊόντα που μπορεί να προσφέρει μέλλον για τους νέους μας, όπως το μανταρίνι της, τα αρωματικά της φυσικά μπορούν να ασχοληθούν οι νέοι. Υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχει στην οτροφία της, έχουμε το σπάνιο πρόβατο φυλής χείου. Νομίζω ότι έχει προοπτικές ο πρωτογενής.
Η θέληση να υπάρχει. Ακριβώς. Και όλα γίνονται. Αργυρό, εσύ ποιο αρωματικό φυτό ξεχωρίζεις? Ποιο είναι εκείνο έτσι που σου ξυπνά ιδιαίτερες μνήμες και το αγαπημένο λίγο περισσότερο? Νομίζω ότι εγώ ξεχωρίζω το κρύταμο. Πριν το καλλιεργήσω, μπορεί να μην το είχα έτσι, το ήξερα λίγο από το νησί μας. Όταν καλλιέργησα, ασχολήθηκα, το μεγάλωσα, που λέμε, νομίζω ότι το αγάπησα και το ξεχώρισα πολύ ιδιαίτερα. Αναφέρθηκες πριν από λίγο στην βοήθεια που πρέπει να παρέχει και η πολιτεία στους νέους προκειμένου να ασχοληθούν και να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Θεωρείς ότι είναι επαρκής αυτή η βοήθεια μέχρι και σήμερα? Νομίζω ότι δίνοντας μέσα από κάποια προγράμματα, χρηματοδοτικά προγράμματα, δίνει κάποια ποσά, βέβαια μικρά, όταν πεις ότι θέλεις να κάνεις είτε μία κάθετη μονάδα, όπως αυτή που κάναμε εμείς, μικρά και σεβαστά ποσά. Όταν πεις ότι θέλεις να κάνεις όλο αυτό το εγχείρημα, το ποσό είναι μικρό. Επίσης, πρέπει να δοθεί γνώση. Πολλά παιδιά που συζητάω, νέα παιδιά, φοβούνται να επιχειρήσουν, γιατί είτε δεν ξέρουν από τις καλλιέργειες αυτές, είτε δεν γνωρίζουν το επιχειρήν, το φοβούνται. Οπότε, αν γινόταν ο σωστός γνώμονας, ίσως βοηθούσε. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι τα κανάλια προώθησης. Αν υπήρχε κάτι οργανωμένο ώστε να σου έλεγε ότι εδώ αυτές οι λίστες αντιπροσωπεύουν σε, τότε ίσως ήταν καλύτερο και πιο οργανωμένο ώστε να σου έλεγε ότι αυτή είναι η 500, δεν είναι δική σου, αυτή είναι η 1000, δεν είναι δική σου. Παρά μόνο τώρα ψάχνεις σε λίστες, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι και ανανεωμένες και πολλά καταστήματα μπορεί να έχουν κλείσει και ψάχνεις από μόνο σου. Σωστά. Θέλω λίγο να μας μεταφέρεις λεκτικά την μυρωδιά που αυτή τη στιγμή απολαμβάνεις εκεί στο χωράφι και στην περιοχή. Είναι ξεχωριστή? Είναι ξεχωριστή, είναι μυροβόλος για εμένα. Είναι αρώματα χιακής γης. Εν τω μεταξύ δεν πρέπει να υπάρχουν έντομα ούτε για δείγμα εκεί. Όχι. Έτσι δεν είναι? Όχι, ναι. Ναι. Εντομοποθετικά, τελείως το πιστεύω. Τελείως. Ναι, όχι. Ναι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, να συνεχίσεις να κάνεις γνωστό τον τόπο σου, καθώς μέσα από την επιτυχία ενός ανθρώπου προβάλλεται και ο τόπος του και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκπροσωπείς το όμορφο νησί της Χίου και είμαστε εδώ να επικοινωνούμε, να τα λέμε και να δίνουμε και ένα όμορφο παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι να παροτιμηθούν και άλλοι νέοι σε όλη την Ελλάδα. Και εύχομαι να υπάρχει θέληση και αγάπη για αυτό που κάνουν. Ακριβώς. Και η επιτυχία θα είναι δεδομένη. Αργυρό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, την καλησπέρα μας.